Θέλει νέες εκπτώσεις με τον πρώτο μήνα, τον Ιούλιο, να κλείνει χωρίς να έχει συμβάλει σημαντικά στην αναθέρμανση της αγοράς της Πάτρας. Είναι λίγο υποτονικά στις εκπτώσεις. Βέβαια, το καλό είναι ότι δουλέψαμε τους δύο προηγούμενους μήνες. Τώρα είναι λίγο υποτονικά, γιατί άδειασε λίγο νωρίς η πόλη και είναι λογικό. Πιστεύω ότι τον Αύγουστο όμως θα αποζημιωθούμε για τον περασμένο μήνα. Οι προσφορές που ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα φαίνεται να λειτουργήσαν αρνητικά. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που είναι μεγάλες. Και φέτος το ίδιο, βέβαια, όταν μπαίνουμε στον Ιούλιο-Αύγουστο είναι τέλος σεζόν από εκεί και πέρα και πρέπει να φύγουν τα εμπορεύματα, πρέπει να εξυπηρετηθεί και υπάρχει και κόσμος πολλής, ο οποίος δεν έχει τα χρήματα να ψωνίσει σε κανονική περίοδο και περιμένει τις εκπτώσεις. Και εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε. Θα δούμε ότι ουσιαστικά ξεκινήσαμε εκπτώσεις από το Μάη, με το δεκαήμερο. Ακολούθησαν κάποιοι συνάδελφοι τον Ιούνιο με χαμηλότερες τιμές. Ουσιαστικά μπήκαμε μετά τις 15 Ιουνίου μπήκαμε σε μια τροχιά εκπτώσεων. Άρα έγινε μια δουλειά εκεί και έτσι είχε το αποτέλεσμα ο Ιούλιος να μην ήταν τόσο δυνατός όσο ήταν, ας πούμε, και τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι η αγοραστική δύναμη είναι μειωμένη. Αυτό είναι ένα γεγονός. Και αυτό δείχνει το αποτέλεσμα του πρώτου μήνα, τον πρώτο επίσημο μήνα των εκπτώσεων. Είχαμε κινητικότητα στην αγορά, αλλά οι αγορές ήταν λιγοστές και συγκεκριμένες. Το δύσκολο διάστημα είναι μπροστά, τονίζεται, με τον Σεπτέμβριο να είναι ένας ιδιαίτερα δύσκολος μήνας για τους πολίτες με αυξημένες υποχρεώσεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπροστά μας 1,5 με 2 μήνες ακόμα, γιατί είναι και θέμα οι καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα τέτοιες που τραβάει το καλοκαίρι λίγο παραπάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη. Εκεί ποντάρουμε ότι θα έχουμε το δίμηνο αυτό μπροστά μας, ίσως να καταφέρουμε να έρθουμε στα ίσια μας. Πάντως η κατάσταση δυσκολεύει μήνα με το μήνα. Νομίζω και κάποτε που το είχαμε ξανασυζητήσει το θέμα, ο χειμώνας αυτός θα δείξει ότι μάλλον πολλοί συνάδελφοι δεν θα είμαστε μαζί πλέον.